Ήταν από εκεί, πλησιάζαμε πάντα, έβαζε πάντα αστυνομία, δεν υπογράφει κανένα, δεν ξέρει πάντα έρθει στο δεξάγραφο. Παραμερά έκαμε τα πράζα, ξέρετε ποιο είναι το μάτι. Ωραία. Παραμερά, ήταν με δική σου ζητήνη. Γεια σας. Δεν είμαστε την κυρία Μεβεράκη. Ναι, ναι, κύριε. Πάμε, μια σου ρωτές τώρα για τρεις φορές. Τι να κάνουμε, ωραία. Είστε σε κάτι για τα έργα. Τώρα μάλιστα είμαστε να κουβεντιάζουμε πάλι στο άλλο. Το έργο δεν είναι από τις περιφέρειες, δεν είναι. Ας πρέπει να γνωρίσουμε και αυτοί να δούμε τι ακριβώς έχουν. Όχι, όλες τις ειδικές και σε εσάς έχουν στείλει. Ναι, ναι. Βάζει το την ομάδα της ψήφιας από τις πόσες παρέχουν. Είναι να πρέπει μια απόφαση που δείχνει ότι είναι αυτή την ομάδα. Κοινοποίηση δεν σημαίνει κοινοποίηση κάτι. Χρειάζεται να έχουν υπόψη την ομάδα της ψήφιας. Να γίνει και όχι. Το 2005, τώρα έχουμε ρίξει 10 χρόνια. Σας παρακαλώ στο παλιό του. Τέλος πάντων. Ας θα δούμε λίγο που τρέχουμε κιόλας. Και επίσης να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το έργο είναι να γίνει κατά 30 μέτρα, γιατί από πώς γράφει κατά 30 μέτρα. Όχι, όχι, γιατί είναι μόνο τα τρόπα. Αποφέρουν τη μελέτη, και θα το δούμε λίγο και να μην μιλάμε τώρα, γιατί δεν υπάρχει συνειδητή. Να ψάξουμε τα αρχεία, δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε ενημέρωση. Όχι απλά αυτό το έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλες τις εκλογικές υπηρεσίες. Κύριε Δημάρχη, η κοινοποίηση δεν σημαίνει τίποτα. Εκείνοι απαντήσαν. Ναι. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να πάρετε τη γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση, η κοινοποίηση δεν σημαίνει γνωμοδότηση. Ακούστε λίγο. Οι άλλοι απαντήσαν. Και οι δύο. Ναι. Το χαρτί στο οποίο μας αποστείλατε για να πάρετε τη γνωμοδότηση, τι είναι, γιατί το έχω πει εγώ στο αυτό. Αυτό που μας ζητούσαν να γνωματέψουν, δεν. Το διαβιβαστικό. Ωραία, θα τα φέρω να δούμε, γιατί και εγώ το έχω. Δεν μπορώ να το δω. Δεν ρίχνει κανένα ζητή. Δεν ρίχνει κανένα, αλλά να δούμε γιατί μπορεί να. Από εξαρτή, γιατί έχουμε φτάσει τώρα. Έχουν δώσει αδιέξοδο, δεν φτάνει το πρόβλημα. Εμείς έχουμε διαβάσει κάτι στον τύπο, στο οποίο μας ρίχνει να αναφερθεί. Εσάς έχουν εκτιμήσει. Εντάξει, εγώ δεν έχω εύκολα τύπο. Εσείς εσάς εξάλλου εσείς δύο μήνες έχετε εγώ ναι, εγώ έχω προσπαθεί. Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ εκπροσωπώ το δημόσιο αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι δεν θα πείτε κάτι για μένα. Αλλά εκπροσωπώ το δημόσιο που είμαι. Και ούτε το 13 ήταν άλλοι προϊστάμενοι, ήταν. Έχουν περάσει τρεις. Και το 13 υπήρχε υπηρεσία στη Λαμία. Ακριβώς. Στην οποία η δική μας υπηρεσία προτείνει καμία ευθύνη δεν έχει, αλλά όταν είσαι στο δημόσιο πρέπει να τα αναλαμβάνεις όλα αυτά τα πράγματα, τα ψάχνεις και μιλάς μετά από βάση γεγονότων. Α πούμε, τα πράγματα είναι. Όχι, αν δεν μπορούσε να πει για αυτού του πολιτικού και αν είναι υπουργού, θα πρέπει να επιβληθεί. Δεν είναι το θέμα, δεν μπορούσε. Δεν είναι το θέμα, δεν μπορούσε. Όταν γίνεται ένα έργο, είναι υποχρεωμένο που το κάνει να το ξαναζητήσει. Δηλαδή πρέπει να το κάνει αυτό. Εμεί στην τοπική αυτοδιοίκηση το έχω πει επανειλημμένα, όταν δεν παίρνουμε απάντηση για κάτι αρνητική. Θεωρούμε ότι πάει στο αρχείο και προχωράμε κανονικά. Το ισχύει δηλαδή. Αυτό είναι επιπαντημένη προσπάθεια. Εμείς πρόσθετα τα κακά μας σε μαζική ενημέρωση και σας αρέσουν διευθύνει συνεχώς τώρα. Δημάρχη. Λέμε ότι πιθανότητα κάποιες υπηρεσίες, αν είστε εσείς, είστε προϊσταμένες υπηρεσίες. Ναι, είναι προϊσταμένες. Αναλάβατε τώρα πρόσφατα όμως. Πριν από δύο μήνες. Πολύ πρόσφατα. Η ενημέρωση είναι με έγγραφα που έχουμε ότι έχετε ενημέρωση για το τι συμβαίνει εδώ από το 2013. Κοινοποίηση. Σας ζητούν δηλαδή να γνωμοδοτήσετε. Όχι. Σας ζητούν να γνωμοδοτήσετε από το 2013. Όχι, δεν μας ζητούν από το 2013. Έχουμε μια κοινοποίηση. Η υπηρεσία που υφίσταται τότε στη Λαμία ότι θα γίνει έργο, απόφαση, την πήρα από προχθές με φαξ, κατάντι της υφιστάμενης γέφυρας 30 μέτρα. Mm-hmm. Αυτό. Και όχι, η κοινοποίηση υπήρχε. Mm. Στην υπηρεσία ανωτέρω μνημείο. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι ουσιαστικό. Αυτή η γέφυρα συνδέει όλη την αγροτική παραγωγή της Δυτικής Θειότιδας με τον κύριο Κόμβο και ουσιαστικά την οικονομία της περιοχής. Ωραία. Μας νοιάζει καθόλου αυτό. Φυσικά. Όλοι δεν πώς δηλαδή. Εγώ είμαι ενός από την Παρασκευή. Είναι δυνατόν να πρέπει να κρατήσω όλα τα στιγμή. Δηλαδή είναι δυνατόν μέσα σε δύο μέρες να δώσω λύση. Δεν γίνεται. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να δοθεί λύση. Δεν ξέρω ακόμα. Μέσα στο 2015 εμείς θα γίνει γέφυρα. Δεν το ξέρω από τι σκοπό έχουν, πόσο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρω το έργο. Το χρονοδιάγραμμα είχε 40 ημέρες από τη στιγμή της ενόρυξης των εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα ήταν να παραδοθεί η γέφυρα από τον Αγιάγραμμα. Κοιτάξτε να σας πω, το χρονοδιάγραμμα είναι ένα έργο και είναι ένα κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ ρωτάω για την απεμπλοκή του έργου από την υπηρεσία σας. Αρνητικά ή θετικά.
θα γίνει αμέσως. Εμείς μέσα σε μία-δύο μέρες θα σήμερα στο Υπουργείο, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Δεν μπορείτε να πάρετε εσείς θέση. Ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση αυτή τη στιγμή. Πρέπει νομίζω να όμως ότι μπορείτε να εισηγηθείτε. Ναι, σε δύο μέρες θα εισηγηθούμε. Εσείς θα εισηγηθείτε ότι αυτό είναι ένα μνημείο. Γιατί αν είναι μνημείο, όταν θα κατεβάσω στους Περχιώδες δεν θα υπάρχει μνημείο εδώ. Ναι, και βιβλίο του μνημείου. Δεν θα υπάρχει μνημείο, δηλαδή, εάν βεβαιωθεί ότι είναι μνημείο, επειδή ίσως να μην έχετε δει πόσα γρήγορα αυτό το ποτάμι εδώ. Η μοναδική γέφυρα που άφησε ζωντανή ένα μέτρο από πάνω ήταν αυτή. Περνάει ένα μέτρο από ένα πάνω. Ένα μέτρο πάνω από τη γέφυρα. Δηλαδή τα νερά φτάνουν στο δρόμο, για να καταλάβετε. Εάν το βεβαιώσετε ως μνημείο και κατεβάσει ως Περχιώς, δεν θα το βρείτε ξανά εδώ ως μνημείο. Και θα έχετε καταστρέψει και την οικονομία, όχι εσείς, αυτοί που θα βεβαιώσουν στο Υπουργείο ότι εσείς λέτε ότι αυτό είναι μνημείο. Θα πούν και αυτοί ότι είναι μνημείο και το μνημείο θα φύγει από εδώ. Θα πάει βόλτα. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Εμείς, δηλαδή για να πάρετε απόφαση δεν θα πρέπει να ζητήσετε και μια γνώμη ας πούμε της επικινδυνότητας αυτού του ποταμού. Θα τη ζητούσαμε μάλλον πιο, θα είχαμε περισσότερα στοιχεία αν είχαμε το χρόνο. Αυτή τη στιγμή μας δώσουν το φιλιά στο λαιμό να το αποφασίσουμε και εμείς και να πούμε και αρχαιολογικά δεδομένα και αν είναι μνημείο ή όχι μέσα σε δύο μέρες. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται σε δύο μέρες. Οπότε θα εισηγηθείτε σε δύο μέρες. Εμείς θα εισηγηθούμε. Άρα θα το κάνετε σε δύο μέρες. Προκειμένου να συνεχίσουμε. Είτε μπορείτε είτε δεν μπορείτε, εσείς θα εισηγηθείτε κάτι στο Υπουργείο. Προκειμένου να βοηθήσουμε. Τι θα εισηγηθείτε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν καταλαβαίνω το ύφος σας. Δεν ξέρω ακόμα. Έτσι είναι μόνιμα το ύφος του Υπουργείου. Αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να το μελετήσουμε. Είδατε τη γέφυρα. Το βλέπετε ότι είναι μνημείο, ας πούμε. Το βλέπω. Καταρχήν είναι προγενέστερο των 100 χρόνων. Και όταν είναι προγενέστερο των 100 χρόνων, ο νόμος λέει ότι πρέπει να το εξετάσεις. Ναι, ναι. Αυτό. Το αν είναι μνημείο ή όχι, θα το πούνε και θα πάρουν μέρος και θα ψηφίσουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Όταν το πάρουν πάνω. Συγγνώμη λίγο, Δημάρχη. Ότι αφορά γέφυρα όμως. Συγγνώμη λίγο. Παγκοσμίως ανακοινάζονται πάνω. Έχουν ένα χρονοδιάγραμμα και το ρίο Αντήριο. Και είναι μνημείο μέσα στο ποτάμι. Πώς θα διακρίνεται. Μα άμα δεν γίνει το έργο, θα φύγει το μνημείο από εδώ, θα πάει βόλτα. Όπως γινόταν η διατήρηση 100 χρόνια, έχουν πέσει πάρα πολλές βροχές, χειρότερες από αυτές που έχουν πέσει και το μνημείο έχει μείνει. Και το μνημείο χάθηκε επειδή το κόψατε. Επειδή το κόψατε εσείς. Εσείς φέρατε. Ποιος το έκοψε, ο εργολάβος που έχει. Τώρα εδώ. Αυτό. Δεν έχει τίποτα. Κάτι σάπια θα ήταν επικίνδυνα. Εγώ δεν ξέρω τι ήταν σάπια. Εγώ βλέπω κομμένα κάγκελα εκεί πέρα. Ναι, στην επικίνδυνοτητα όμως. Την επικίνδυνοτητα δεν μπορώ να την κρίνω εγώ τώρα γιατί ήρθε εκ των υστέρων. Δεν μπορώ να την κρίνω. Ούτε αυτό μπορώ να το κρίνω. Ναι, ωραία. Να σα πω κάτι. Εγώ δεν ήρθα να απολογηθώ για κάτι. Ήρθανε κάποιοι από την περιφέρεια εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να απολογηθείτε. Δεν χρειάζεται να απολογηθώ για κάτι. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να σα γλύφουμε ω. Όχι, δεν μπορώ να. Αυτή τη στιγμή ξέρετε, ήρθα. Καταρχήν με απασχολείτε, γιατί πρέπει πιο γρήγορα να δω δύο πράγματα. Για να εισηγηθώ σε δύο μέρες, πρέπει να. Σας απασχολούμε για την οικονομία της περιοχής. Εντάξει, θα γίνει και η οικονομία. Άμα δεν σας νοιάζει η οικονομία της περιοχής, μας λέτε, δεν με νοιάζει τι κάνει μέσα στην κρίση όλος ο λαός της Δυτικής Θεότητας που καλλιεργεί μονοκαλλιέργεια τα ακτινίδια και δεν περνάει από πουθενά αλλού. Να ξέρουμε ότι η υπηρεσία σήμερα το ελληνικό κράτος δεν νοιάζεται για την οικονομία της περιοχής. Άμα σας ενοχλώ τόσο πολύ. Προλάβατε όμως να βεβαιώσετε επί τόπου ότι καταστρέψαν κάποιοι άλλοι το μνημείο. Δεν έχει καταστρέψει. Όχι, λέω, προλάβατε να το διαπιστώσετε αυτό. Και χωρίς αυτό. Καταρχήν δεν θέλω να φωνάζετε. Δεν θέλω να φωνάζετε καθόλου γιατί δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να φωνάξουμε. Γιατί φωνάζετε. Δεν μπορώ να μιλήσω τότε, άμα φωνάζετε. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σας. Δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο να φωνάξω. Δεν σας συμφέρει να μιλήσω. Σας ρωτάω αν νοιάζεστε ως υπηρεσία, ως ελληνικό κράτος για την οικονομία της περιοχής και μου λέτε ότι σας ενοχλεί η χρειά της φωνής μου. Έτσι. Χωρίς να το δείτε όμως. Τελεία. Προλάβατε να κατηγορήσετε όμως ότι φταίει άλλος για την καταστροφή. Αυτό το είδατε αμέσως. Φταίει κανένα. Το μάξιμο να το βρίσκουμε σαν έργο. Για τον πολιτισμό, ποιος θα νοιαστεί. Νοιάζεστε εσείς εδώ και δύο χρόνια που σας έχουν ζητήσει να γνωμοδοτήσετε. Εσύ, όχι εσείς, γιατί δεν λάβατε τώρα. Η υπηρεσία σας νοιάζεται μια χαρά. Εδώ, θα την τραβήξω.
τραβάγαμε με μηχανήματα για να την ευθυγραμμίσουμε. Ήταν φραγμένοι τα μπροστά με μπάζα, με τέτοια, δεν υπογράφηκαν όλα τα μπροστά. Τραβάμε μηχανήματα με μπροστά. Δεν για να κατάσταση τώρα που μπροστά, δεν την έχει αναποδογυρίσει. Βανιλημένο. Είναι από την περιφέρεια, πού είναι η άδεια, λίγο της Έτσι δεν μπορούμε να πέστε πέντε να πάρουν το φωτογραφείο, ίσως θα το πω, είναι από την Τώρα βάλουμε κάπου κάνα να σηκώρει επισκέψουμε και τώρα θα κουτήσουμε και όλο για την ανοιγή και θα τα ακούσουμε κομμάτι εδώ κάπου στο ψηφό του χώρου. Τι να βάλετε το μεταλλικό. Εντάξει όλα αυτά τα πράγματα όμως. Διέφερε να μείνε. Διέφερε να μείνε εδώ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εδώ τώρα με τόσο και με τόσο που κρατάγαμε ανοίγη και μετά. Πάρει για πάνω. Θα βρούμε και την πελά μας όλοι μαζί. Αναφέρει μάλλον κάποια υλογραφία με διάφορες υπηρεσίες που αφορούσαν την, αφορούν την καινούργια γέφυρα η οποία πρέπει να κατασκευαστεί πιο πέρα. Υπήρχε μια μελέτη μερικών εκατομμυρίων για μια άλλη γέφυρα εδώ, επειδή υπήρχε πρόβλημα από χρόνια. Δεν βασίστηκε αυτό, δηλαδή. Εδώ πέρα, αυτό το σημείο, το κομμάτι του έργου, ποια είναι η έγκριση. Πώς έχετε πάρει την έγκριση στο να καταδαφίσετε τη γέφυρα και να δημιουργήσετε κάτι καινούργιο. Πάρουμε έγκριση να καταδαφίσουμε τη γέφυρα για ποιο λόγο. Γιατί ο νόμος λέει ότι ένα ακίνητο μνημείο προγενέστερο προγενέστερο του 100 χρόνων, ας και σε 100 χρόνια, όταν πρόκειται για πέτρινα στα χρόνια, την γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα προγενέστερα των αποδόχων καταδαφή ειδικά είναι κεντρικό συμβούλιο. Ναι, κοιτάξτε. Αυτό είναι το. Η υπηρεσία σα ήταν ενήμερη για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και ουδέποτε εξέφρασε κάποια άποψη, είτε όσον αφορά
Το... Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτή τη συζήτηση σε αυτό το χώρο με αυτόν τον τρόπο. Σας έχω ενημερώσει, σαν υπηρεσία σας έχουμε ενημερώσει με την έκδοση, με την οποία της έκδοσης των πνευματικών όρων, βάσει της οποίας εσείς θα έπρεπε να κάνετε σύμφωνα με τον νόμο μέσα σε 4 μήνες κάποιο είδος επαφή μαζί μας. Είτε αδειοδότηση, είτε αντίρρηση, είτε οποιαδήποτε. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Σε όλες τις εφορίες αρχαιοτήτων έχουμε. Όχι εμείς, η υπηρεσία η οποία ενέκρινε την έκδοση του περιβαλλοντικού όρου. Ως εκ τούτων, σε εμάς κοινοποιήθηκε η έκδοση του περιβαλλοντικού όρου. Βάσει αυτών, εγκρίναμε τη μελέτη, τη συνολική της γέφυρας αυτής και προχωρήσαμε στο δημοκράτηστο έργο. Όλα αυτά είναι ανοιχτή διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε ούτε γρήγορα, ούτε και εν κρυπτό. Έχει 3 χρόνια αυτό το πράγμα που το παλεύουμε. Υποθέτω ότι η υπηρεσία σας έχει υποχρέωση με την κοινοποίηση των περιβαλλοντικών όρων να πάρει κάποια θέση, κάποια μέτρα. Δεν θα έπρεπε να έχετε κάποια θέση. Κοιτάξτε, ποια ήταν, για ποιο λόγο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κοινοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος σε εσάς η έγκριση των περιβαλλοντικών. Δεν κοινοποιήθηκε η ενημέρωση. Δεν θα έπρεπε εσείς να έχετε μια άποψη μετά την ενημέρωση αυτή. Καλά, ωραία. Οπότε εσείς μου λέτε εδώ πέρα ότι αυτό που μου στείλατε, ας το αφήσουμε λίγο παρακάτω γιατί δεν θα δούμε άκρη. Οπότε ο νόμος ο 4014 που είναι απαραίτητο στις δημοκρατίες ζητάει. Εγώ δεν έχω άποψη για αυτό το θέμα για δύο λόγους. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Αφήστε το, δεν πειράζει. Δεν έχω άποψη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχω τεκμήριο της ηλικίας της γέφυρας. Και δεύτερον, διότι έχοντας υπόψη ότι κοινοποιήθηκαν σε εσάς οι περιβαλλοντικοί όροι χωρίς εσείς να φέρετε άποψη ή αντίρρηση, όχι εγώ, η υπηρεσία προχώρησε προφανώς στη διαδικασία όλου του έργου. Η οποία διαδικασία, επαναλαμβάνω, δεν ξεκινήσαμε μία μέρα να γκρεμίσουμε τη γέφυρα. Είναι διαδικασία αρκετών ετών που περιλαμβάνει εγκρίσεις και χρηματοδότησης και δημοπράτησης και τελικά την έναρξη κατασκευής, η οποία έναρξη κατασκευής έχει ξεκινήσει από πέρυσι, τέτοια εποχή ακριβώς. Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε χρειαζόταν περισσότερα πράγματα για να το φτάσουμε μέχρι εδώ. Ακριβώς. Για το έργο, μια γέφυρα σε 130 μέτρα παντά της υφιστάμενης. Μισό λεπτό. Εγώ διαβάζω αυτό. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατασκευή γέφυρας τύπου Μπέλης στο Σπερχείο Ποταμό. Αυτός είναι ο τίτλος του έργου που δημοκράτησε η υπηρεσία μετά από την εξασφάλιση πιστώσεων και από την ένταξη του έργου στην ΚΑΠ, η οποία μπορούσε να χωρέσει αυτή τη δαπάνη για την κατασκευή. Σε αυτό το κείμενο. Η αντικατάσταση σημαίνει ότι ξυλώνει την παλιά κατασκευή νέας γέφυρας. Αναφέρει ότι έχουν αναφέρει κάποια αλληλογραφία. Αντικαθίστανται ήδη, δεν έχει σημασία. Μου επιτρέπετε. Αναφέρει την αλληλογραφία που διεμήθη όσον αφορά την καινούργια γέφυρα και καταλήγει. Εγκρίνει τους κάτω στους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή της γέφυρας τύπου Βέλης στο Σπερχείο Ποταμό. Δεν αναφέρει καμία νέα γέφυρα κατάδι ή ανάδειγη στα 30 ή στα 50 μέτρα. Είναι σαφές. Καταρχήν δεν το γράφω εγώ, δεν το γράφει η υπηρεσία. Δεν το γράφει ούτε η Διεύθυνση Εθνικών Έργων, ούτε το γράφει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικού Σχεδιασμού. Το εγκρίνει τους όρους. Προφανώς είναι σε συνέχεια ή σε συνδυασμό με αδειοδοτήσεις που είχε λάβει για εκείνο το τμήμα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αφορούν δασικά ή άλλα πράγματα και τα συνδυάζει όσον αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης και, οργάνωσης και εκτέλεσης τέλους. Είναι σαφές, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Είναι σαφές το τι αποφασίζει, έτσι. Είναι σαφές. Σε ποιον το κοινοποιεί. Συμφωνείτε. Από εκεί και ύστερα, για αυτό το έγγραφο το οποίο δεν έχουμε συντάξει ή αδειοδοτήσει σαν υπηρεσία, εγώ δεν έχω άποψη. Βάσει αυτού του εγγράφου,
το οποίο προσδιορίζει με ποιο τρόπο θα γίνει η διαδικασία, ενημερώνει αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως εμπλέκονται, δασαρχεία, αρχαιολογίες και άλλες υπηρεσίες, βάσει αυτού του εγγράφου η υπηρεσία, η περιφέρεια προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Χρηματοδότησης, ένταξης χρηματοδότησης, μελέτης και δημοπράτησης του έργου. Και εκκίνησης της κατασκευής βέβαια. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τώρα, έτσι, κοιτάξτε τις ημερομηνίες. Να σας ρωτήσω, δεν το έχω δει. Το 2013. Σε όλους τους υπόλοιπους, το έχετε κοινοποιήσει. Μάλιστα. Θα έχω τις υπόψεις που θα πάρει την χρηματοδότηση. Δεν το γνωρίζω αυτό, κυρία μου. Εγώ δεν έχω άποψη. Εγώ προσπαθώ θα πρέπει... να βρω μια άκρη. Ναι, ναι, θα πρέπει να πώς... μιλήσετε μαζί τους, ενδεχομένως. Ενδεχομένως θα πρέπει να μιλήσετε μαζί τους. Εγώ, επειδή το διάβασα όπως το διαβάσατε κι εσείς, ναι, ναι. Βλέπω ότι οι γνωμοδοτήσεις, που, μάλλον, βλέπω κάποιες αναφορές και κάποιες επαφές με υπηρεσίες που αφορούσαν την εν γέννη αντικατάσταση αυτής της γέφυρας με μία καινούρια, αλλά αυτό εγώ το διαβάζω σαν αναφορά. Δεν το διαβάζω σαν υποστήριξη, σαν τεκμήριο της έγκρισης των περιβαλλοντικών έργων. Γίνεται μία αναφορά υλογραφίας για το τι έχει προκύψει στην περιοχή σε σχέση ενδεχομένως με ομοειδείς ενέργειες. Αυτό ερμηνεύω, αυτό διαβάζω εγώ. Και στο τέλος συγκεκριμένα αποφασίζει περιβαλλοντικούς όρους, τους οποίους αναλύει με μεγάλη λεπτομέρεια όσον αφορά αυτή την κατασκευή. Για τη συγκεκριμένη κατασκευή την οποία αφορούν οι περιβαλλοντικοί όροι αυτοί γίνεται αναλυτική περιγραφή του τι πρόκειται να συμβεί. Ότι πρόκειται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, βάθρα, φορές κλπ. Ότι πρόκειται να κατεδαφιστούν τα βάθρα για λόγους επικινδυνότητας. Μπορούμε να τα δούμε και μαζί και πρέπει να αντικαταστεί ο φορέας, διότι όπως βλέπετε είναι επικίνδυνο. Η μελέτη είναι εδώ. Η μελέτη είναι δύο μελέτες. Είναι η μελέτη αρχική με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο και είναι και μία τροποποίηση που κάναμε, γιατί με την αρχική μελέτη όταν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε διαπιστώσαμε ότι τεχνικά υπήρχε ένα θέμα το οποίο αφορούσε στατική λεπτομέρεια και κάναμε μία μικρή τροποποίηση χωρίς να αλλάζει ούτε η μορφή, ούτε ο τρόπος, ούτε η φιλοσοφία της κατασκευής. Αφορούσε μόνο το στατικό τμήμα. Αυτά τα 100 χρόνια και αυτά αμφισβητούνται. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Ότι είναι 100 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία για την παλαιότητα. Η πρώτη μελέτη εκκλήθηκε, δεν έχω τις εκκλήσεις. Όταν μου ζητήσατε ορισμένα από τα τμήματα των τευχών. Κώστα, πότε εγκρίθηκε η μελέτη πρώτη, θυμάσαι. Η πρώτη μελέτη εγκρίθηκε το 2014, αν θυμάμαι καλά. Πέρυσι κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Δεν είναι 2013. Η καινούργια μελέτη εγκρίθηκε στα μέσα του 2015. Γιατί αυτό και δεν έγινε και κατασκευή μας πέρυσι. Όχι, δεν άλλαξε κάτι, θα σας πω εγώ. Επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας ήταν αρκετά ψηλά και δεν μπορούσε ο εργολάβος να εργαστεί, ο αλλάξιμος στο σημείο να πάει ο κεφαλόδεσμος που υπήρχε κάτω να πάει στο πάνω σημείο. Αυτό δεν άλλαξε κάτι. Υπήρχε ένας κατασκευαστικός περιορισμός, ο κεφαλόδεσμος της πασαροστοιχίας που πρόκειται να γίνει και τον έκανε πάνω να στηριχθεί ο φορέας, να είναι κατασκευασμένος κάτω από την κήτη 2 μέτρα. Αυτό τεχνικά δεν γινόταν και εν ξηρό. Αυτό τεχνικά δεν γινόταν γιατί το ποτάμι έχει υψηλά τον υδροφόρο ορίζοντα λόγω μορφολογίας. Οπότε αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε λίγο το στατικό τμήμα και να κάνουμε τον κεφαλόδεσμο στον αέρα να μην επηρεάζεται από τον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν είχε κανένα δηλαδή καμία σχέση με περιβαλλοντικές διαφοροποιήσεις ή άλλους περιορισμούς. Να μπορέσει δηλαδή μέσα στο έτος, όχι μέσα στο έτος, να κατασκευαστεί το έργο συνέχεια. Δηλαδή αν πιάσουν βροχές τελειώνουν και είμαστε εκεί στον αέρα. Όχι, είναι δύο βάθρα και τα ακρόβαθρα μένουν τα ίδια. Δεν έχει το όχι, θα το δείτε και στη μελέτη. Τα τρία δηλαδή γίνονται δύο. Έχουν κότες δηλαδή απέναντι για να πάει να ταΐσει τις κότες του κάποιου πρέπει να κάνει 30 χιλιόμετρα, 40 πόσο είναι. Έχουν πολύ
είναι δύσκολα. Είναι... Έχουμε δηλαδή αγωνιζόμαστε χρόνια για αυτό το πράγμα και τώρα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και έχουμε σταματήσει. Όχι, όχι, ενώ ξέραν από το 11 ότι είναι ακατάλληλη η οριστική κατεδάφιση αυτά, σκάναν το λύση. Να ξέραμε τι θα γίνει τώρα. Όχι να γίνονται ενέργειες, θα λέγει. Λοιπόν, πάμε να σας κεράζουμε ένα καφέ τώρα, μην έχει φτάσει εδώ. Ναι, ναι, εδώ έπρεπε, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα αυτά. Επειδή με ορισμένου θα πρέπει να ειδοποιηθούμε για την έλευση των εργασιών. Αυτό είναι όρο μέσα στην Ελλάδα. Είναι όρο. Είναι υποχρέωση. Η υποχρέωση είναι 5 μέρες πριν να ενημερωθείτε για την έλευση των εξκαφών. Των εργασιών. Των εξκαφών. Επιμένω των εξκαφών. Συγχωρείτε, με την έλευση των εξκαφών. Το αναφέρει γραπτό. Από εκεί και ύστερα. Το έργο δεν έχει ανοίξει ακόμα. Από εκεί και ύστερα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καμία απολύτως εξκαφή. Ούτε στην Κήτη, γιατί προβλέπει μια διαμόρφωση της Κήτης όσον αφορά την παροχευτικότητα του σημείου, ούτε τη διάτρηση του πασολοθεμελιός. Και αυτό σαφώς ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε μέχρι που προέκυψε αυτή η διαδικασία και αυτή η διακοπή. Τι είπατε? Πριν την έναρξη ενός έργου ειδοποιούνται. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά είναι με την έναρξη των εξκαφών. Μα το έργο δεν άρχισε, καθαίρεση είναι αυτό. Με την έναρξη των εξκαφών. Είναι γραπτό. Έργο δηλαδή θεωρείται δεν έχει αρχίσει. Έργο σημαίνει οικοδομικές εργασίες. Οικοδομικές εργασίες έχουν αρχίσει. Οικοδομικές εργασίες. Ναι, όταν κόβετε τη σιδερένια γέφυρα και την παίρνετε από εκεί και την πάτε αλλού. Ναι, το έργο το νέο δεν έχει αρχίσει όμως. Δεν λέμε για το νεότερο, λέμε το έργο. Το έργο δεν είναι οικοδομικό, το έργο είναι συγκοινωνιακό. Δεν προβλέπεται από πουθενά. Θέλω να πω οικοδομικές εργασίες, όχι απλά οικοδομικές. Τέτοιου είδους ενημέρωση είναι της διαδικασίας εξκαφών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με την σε αρμόδιο υπαλλήλου των λόγω περισσότερων, το οποίο ο ενδιαφερόμενος οφείλει να κλείσει 5 μέρες πριν όρια εκτελεστή. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το... Εμείς θα κάνουμε τη διαδικασία για να αισθάνεστε και τη διαδικασία άμεσα. Δεν γίνεται πιο άμεσα να την κάνουμε. Και πιστεύουμε να βοηθήσουμε την περιοχή να φανταστήσουμε ιδιαίτερα, γιατί βλέπετε καλώς. Μετάβασή του από την άλλη στην άκρη. Γιατί στέλνοντάς του τώρα, δεν ξέρω, στο Υπουργείο, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καταλαβαίνετε ότι ακυρωνόμαστε. Εγώ το μπορώ το παραπάνω, είναι βασινόμου αυτό, κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω όμως, γιατί είναι βασινόμου. Άμα το πάρω πάνω μου, μετά θα έρθει ο δικηγόρος εδώ πέρα και θα μου πει τι κάνετε, κυρία Πλαστέρα, γιατί το κάνετε και το πήρατε πάνω σας. Και είναι ο δικηγόρος, και μαζί με το δικηγόρο, ή απέναντι από τον δικηγόρο, είναι και άλλοι δικηγόροι. Υπάρχουν νομικές υπηρεσίες. Συνέχεια στα δικαστήρια. Την παράγραφο 5.5. Και εγώ τη δουλειά μου κάνω αυτή τη στιγμή. Με ειδοποίησα να έρθω. Δεν το έκανα γιατί έρχομαι εδώ πέρα η κακιά. Δεν το πήραμε έτσι. Δεν το πήραμε κακιά. Η επίβλεψη των εργασιών εξκαφής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου 3028, αυτό που αναφέρατε, του 2002, η δημοσιοσία κτλ. Αυτό που αναφέρει σαν υποπαράγραφο, φαντάζομαι δεν διαφωνείτε ότι εντάσσεται στην παράγραφο. Εργασίες εξκαφών. Εμείς ζητάμε την έναρξη των εργασιών του έργου. Η παράγραφος αναφέρει για τις εργασίες εξκαφής και μαζί με την ενημέρωση αναφέρει και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τις εργασίες. Απλά σταρά. Μια τελευταία δίνω στο μισό. Εμείς θα προχωρήσουμε να δώσουμε άμεσα ό,τι είναι δυνατόν να γίνει για το καλύτερο του έργου από τη μεριά μας. Η υπηρεσία μας θα φροντίσει να στείλει τα χαρτιά στο Υπουργείο για την κατεδάφιση. Εσείς εισηγήστε απλά, έτσι. Εισηγούμαστε απλά. Απλά εισηγούμαστε. Θα εισηγηθούμε θετικά για να το κάνουμε. Επιμένετε ότι το έργο έχει καταστραφεί? Εν μέρη ναι. Εν μέρη έχει καταστραφεί. Κλείνεται προς την κατεύθυνση ότι πρόκειται για μνημείο? Ναι. Αν δεν είχε πάρει αυτό το μέρος της καταστροφής, θα μπορούσε να έχει χαρακτηριστεί.
θα μπορούσε να έχει χαρακτηριστεί. Αλλά έπρεπε να έχουμε το χρόνο κτλ. Ποιο θα φρόντιζε για τη διατήρησή του, αν διατηρούσε μνημεία. Ο Δήμο. Σε αυτόν που ανήκει. Κάποια αναστήλωση θα χρειάζονταν κάτι, γιατί είναι από το 4, είναι τελείω ακατάλληλο. Σε αυτόν που ανήκει το. Και περνάμε πάνω το μνημείο το χαρακτηρίζει. Περνάμε πάνω. Δεν με μου. Περνάμε πάνω με δική μα ευθύνη. Είχαν μπει πινακίδε εγώ. Το βλέπετε. Ναι. Το είδα. Και δεν θέλω να γίνω πόντιο πιλάτη. Ήμουν 8 χρόνια πρόεδρο, δεν θέλω να απονύπτω τα σφύρα μου. Ο κόσμο κινδυνεύει. Το καταλαβαίνω αυτό. Σα άκουσα να επιμένετε με τι υπηρεσίε ότι έπρεπε να ειδοποιηθείτε υπηρεσιακά 5 μέρε νωρίτερα. Ναι, 5 μέρε νωρίτερα. 5 μέρε πριν αρχίσει τι. Η έναρξη του έργου. Επιμένω. Επιμένω σε αυτό. Έστω και αν εμεί έχουμε κάνει κάπου λάθο και έχουμε ειδοποιηθεί και δεν έχουμε απαντήσει. Και σε αυτό επιμένω. Κάτι που μιλήσατε σαν υπηρεσία την οικονομία τη περιοχή. Φυσικά. Εγώ το πέφτει τη δυσκολία. Εγώ αυτά τα δύο έπρεπε να αναφέρονταν. Δήμαρχε εκεί πέρα, πώς είστε. Γύρω από λίγο πήγε. Ούτε λίγο ούτε πολύ η υπηρεσία που καταστρέψαμε ένα μνημείο. Κοιτάξτε. Το μνημείο καταρχήν μας προέκυψε ξαφνικά. Δεν είχε χαρακτηριστεί ποτέ αυτή η γέφυρα ως μνημείο. Και τόσα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για αυτό το υποτιθέμενο μνημείο. Δεν ξέρω τώρα πώς ξαφνικά μας έπιασε τόσο μεγάλη ευαισθησία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι η κυρία Πλασταρά θα το δει θετικά, γιατί είδε τι ανάγκες εξυπηρετεί αυτή η γέφυρα και η εισήγησή της θα είναι προς την κατεύθυνση που εμείς επιθυμούμε. Στα 30 μέτρα κατά δυτικά της 100 χρόνια υπάρχει μια τεχνοτροπία που κάποια δηλαδή είναι κρίμα πραγματικά, αλλά η δουλειά μας Μην το πειράζετε, είναι μνημείο. Φυσικά, δεν την είχαμε την ενημέρωση. Όχι. Μισό λεπτάκι. Σας ενημερώνουν από το 2013 τουλάχιστον ότι εδώ θέλουν να κάνουν ένα έργο. Όχι εσάς. Για την υπηρεσία μιλάω. Για την υπηρεσία μιλάω. Ρωτάω εγώ. Αφήστε το ρωτάω αυτό. Σας ενημερώνει. Αν έχει ενδιαφέρον αυτό το χαρτί, δεν χρειάζεται να το δείτε. Άμα παρέπεσε. Είπατε ότι έχει. Δεν είπατε. Επομένως, από τη στιγμή που δεν έχει ενδιαφέρον, δεν απαντάς. Αυτό έγινε. Δεν έχει ενδιαφέρον. Εμείς τουλάχιστον στο 80% των αποφάσεών μας έτσι εργαζόμαστε. Και η υπηρεσία, η αποκεντρωμένη, η περιφέρεια, όλοι. Τότε να απαντάτε. Τι ο νόμος δεν λέει ότι μπορούσε να τις κάνεις εσύ μια να τους κάνει και να τους κάνει. Όλες οι άλλες υπηρεσίες απαντήσαν. Μα πού να το ξέρετε, παιδιά, εγώ, άμα δεν μου το ζητήσουν. Μα αφού σου λέω τόσο καιρό ότι θέλω να κάνω ένα έργο. Ο κ. Καραΐσκος είπε δημόσια στα κανάλια ότι η υπηρεσία έχει πάρει δύο επιστολές.
Ναι, μία το 13, αυτό ρωτάω, ξεκίνησε ναι. Αυτό και, ρωτάω. Και η επόμενη λέει δεν Πρόεδρε, αυτό ρωτάω. Επόμενη, ναι. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Το ερώτημα είναι. Ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Μισό λεπτό. Όταν δεν απαντάτε τόσο τετράμινο. Ακούστε λίγο, ρε παιδιά. Έχουμε από το 13 που στέλνονται έγγραφα στην υπηρεσία. Γιατί δεν έβγαινε χαρτάκι που λέει παιδιά, μην ασχολείστε με μνημείο. Ακριβώς αυτό είναι. Είτε είναι μνημείο, είτε δεν είναι μνημείο και προχωρήστε. Πρέπει να υπάρχει μια έγκριση. Μα δεν απαντήσατε ποτέ. Είναι ναι, εγώ δέχομαι ότι παρέπεσε. Δέχομαι ότι παρέπεσε. Δεν φταίνω όμως αυτοί που συνεχίζουν το έργο. Έχει υποθεί. Γιατί έπρεπε να του έχετε φρενάρει υπηρεσιακά εδώ και πολύ καιρό. Από την περιφέρεια Αστερία Ελλάδα. Η μία το 13 και η επόμενη ενώ δεν απαντήσατε δύο μήνες μετά. Το είπε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Καραΐσκος δημόσια. Και αυτή τη στιγμή λέει που δεν απαντάνε στο τετράμινο θεωρείται αρνητική. Είναι αποσβεστική προθεσμία. Για να απαντήσετε που προχωράμε. Είναι σαν να συμφωνείτε. Απάντησε δηλαδή, και συνεχίζουμε. Ναι. Να καταλάβετε που έχουμε βρεθεί και εμείς τώρα παγιδευμένοι. Ότι άλλαξε η ευθύνη από τη Λαμία σε εσάς. Το 14. Το 14. Από το 14 και μετά έχετε παραλάβει εσείς έγγραφα. Ναι, στη Λαμία γιατί. Ναι, έχουμε παραλάβει. Και τότε παραλαμβάναμε. Εμείς, εγώ έψαξα στο αρχείο μου, παιδιά, από το 2000. Πριν του 5, γιατί είδα του 5, η εγκρίση ήταν του 5. Η εγκρίση που ζήτησα από τις άλλες αρχαιολογικές υπηρεσίες ήταν του 5. Εγώ έψαξα στο αρχείο μου το 3. Από εμάς δεν έχουν ζητήσει τίποτα, δεν έχουν ζητήσει γνωμοδότηση. Ζήτησαν από τις εφορίες αρχαιοτήτων κλασικών και βυζαντινών. Νεωτέρων δεν ζήτησαν. Γιώτα δέντρο ιστορικών και κλασικών, 24η Εύα. Τέλος πάντων, κοινοποίηση ναι, το βλέπω ότι έχει γίνει στη Λαμία. Το είδα. Εγώ στην υπηρεσία σας δεν έχουμε κάτι. Αυτό έψαξα πρώτα. Πρώτα έψαξα αυτό. Εντάξει, εμείς όμως όταν έχουμε αλλά μετά. Και όταν, έχουμε μετά μια... Αλλά και από το 14 και μετά εσείς δεν έχετε παραλάβει έγγραφο. Τίποτε. Όχι λόγια το όταν πήγε απευθείας σε εσάς η ευθύνη. Δεν έχετε παραλάβει τίποτα. Τα ψάξα για να έρθω εδώ πέρα, γι' αυτό λόγο άργησα να έρθω. Γιατί κάποιοι με έχουν κατηγορήσει ότι άργησα να έρθω. Έπρεπε να ψάξω το αρχείο για να έρθω. Σας ξανακατηγορούμε. Ότι έχετε αργήσει να έρθει και τα πάντα. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Και δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα παρέπεσε κάτι έτσι. Υπηρεσιακά. Υπηρεσιακά παρέπεσε κάτι τώρα τι. Εντάξει. Δέχομαι ότι μπορεί να παρέπεσε. Αλλά υπάρχει άλλη πλευρά που έχει να αρθούν πρωτοκόλλου. Ναι, ναι. Αυτό είναι την απόφαση. Την κοινοποίηση την έχουμε. Λέω. Όμως είναι αυτό λέω ότι αν θέλει. Ένα έργο χωρίς γνωμοδότηση. Είναι πιο φτηνό, είναι πιο φτηνό η υπηρεσία του που ασχολείται με τον πολιτισμό, τα νεότερα μνημεία, να μην ασχολείται να πει παιδιά, μην ασχολείστε εδώ πέρα. Εδώ είναι πολιτισμός. Γιατί πιο ιστορικές γέφυρες στην Κρεμεσανία, αλλά μάνα δεν υπάρχει. Λοιπόν, στα Ρπινιού δεν υπάρχει καμία γέφυρα. Μες στη Λάρισα στο Ρπινιού δεν υπάρχει καμία γέφυρα. Οπωσδήποτε θα έρθει στο Δελφίνο. Καμία παλιά. Στον Άγιο Αχίλιο είναι καινούργια η γέφυρα. Κυρία Πλασταρά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η Αλαμάνα γιατί δεν κρεμίστηκε τώρα. Ναι, δεν το γνωρίζω. Εκεί δεν γίνανε καταγγελίες εδώ. Ήταν ιστορική γέφυρα. Εμείς η υπηρεσία μας είχε μια καταγγελία και η υποχρέωση δικιά μας είναι να σταματήσουμε και να το πάμε στο κεντρικό συμβούλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ δεν έγινε το σπυριάδα μακρακόμη τώρα που την έριξε. Αν δεν είχαμε καταγγελία, δεν θα το γνωρίζαμε, θα γινόταν και θα τελείωνε. Από στιγμή που έχουμε καταγγελία. Που ήταν μνημείο και ήταν μια ελληνική. Φυσικά, αν υπήρχε στην υπηρεσία μας ενημέρωση, θα το είχαμε πάλι σταματήσει. Και στο φραντζόνι δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει τα γνωμοδότηση για μας αυτό το έργο, αν και όταν ευκαιρία. Πόσες περιπτώσεις ήταν να λαμβάνετε και τη συντήρηση. Ναι, όχι, δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Θα την είχε αναλάβει ο Δήμος, εν πάση περιπτώσει. Τι ακρίματα, τα κρίματα. Έχει την ευθύνη του όμως. Ο Δήμος έχει την ευθύνη του. Αυτό δεν ζήτησα, Δημαρχέ μου, πρώτο και καλύτερο. Ζήτησα πρώτο τον ιδιοκτήτη. Στον ιδιοκτήτη κάνει πρόταση διακοπής. Καταλάβατε. Εντάξει, δεν ήταν έργο, δεν έγινε πρόταση. Δεν έχει σημασία το έργο, είναι στο Φιλανίκη. Στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια. Γι' αυτό σταματάμε και εμείς εργασίες ιδιοκτήτων. Τέτοια έργα είναι πέρα από τις δυνατότητες των Δήμων. Τέλος πάντων, ωραία. Πάμε. Να περάσουμε απέναντι. Ναι, το αφήνει το κύριο σας πέρα. Άρτο λίγο, Ηλία. Άρτο να περάσουν απέναντι.